Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η διαδικασία εγγραφής που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες για τον προσωπικό γιατρό, όπως αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας. Ο προσωπικός γιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο κάθε πολίτη για την αντιμετώπιση και την πρόληψη οποιονδήποτε περιστατικών, όπως αναφέρει η απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο ΦΕΚ αναφέρονται αναλυτικά τόσο οι τρόποι παροχής υπηρεσιών, όσο και οι διαδικασίες εγγραφής. Οι πολίτες χρειάζονται τους κωδικούς TaxisNet, το άμκα τους, αλλά και την ταυτότητά τους για την ηλεκτρονική εγγραφή τους και μπορούν να επιλέξουν μεταξύ χιλιάδων γιατρών, οι οποίοι θα αναλάβουν μέχρι 2.000 πολίτες ο καθένας. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερών Άγγελος Βάκαλος, μιλώντας στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη, αναφέρει ότι ο χρόνος που αναλογεί για τον κάθε ασθενή είναι περιορισμένος. Και θα πρέπει να εργάζεστε 35 ώρες την εβδομάδα. Θα προλαβαίνετε να τους εξυπηρετήσετε? Αν υποθέσουμε ότι οι 200 μέρες το χρόνο είναι εργάσιμες, ναι, και εργάζεστε από 10 ώρες την ημέρα, ναι, βγαίνουν 2.000 ώρες. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή έχεις μία ώρα για τον κάθε ασθενή το χρόνο. Μια φορά όμως. Για να το δεις μία φορά ή να το δεις δύο φορές από μισή ώρα ή τρεις φορές από 20 λεπτά. Με την προϋπόθεση ότι δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα. Έτσι. Είναι πολύ ωριακά τα πράγματα. Γιατί υπάρχει και γραφική δουλειά, πρέπει να περαστούν μέσα οι εξετάσεις. Εντάξει, ήρθε κάποιος στον έφυλλο, έκανε τις εξετάσεις για τις προληπτικές για το αίμα και το λιστερίνη, τη ζάχαρη και αυτά. Αυτά για να γραφτούν θέλουν κάποιο χρόνο. Μετά για να περαστούν θέλουν κάποιο χρόνο πάλι. Μετά για να του δώσει και τις σχετικές οδηγίες, αν πρέπει να κάνει κάποια δίαιτα, για αυτά πάλι θέλουν κάποιο χρόνο. Δεν νομίζω ότι τα 2.000 άτομα είναι εφικτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με κάποιους έμπειρους παθολόγους και γενικούς και συμφωνούν και οι δύο ότι 1.500 ασθενείς το μέγιστο είναι που μπορεί να έχει κάποιος τον έλεγχο τους κάπως. Για τον προσωπικό γιατρό εγγράφονται με ελεύθερη επιλογή οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, αλλά και όλοι οι ενήλικες. Οι αμοιβές των γιατρών είναι ανάλογα με την ηλικία των ασθενών. Ο κ. Βάκαλος μάλιστα εκτιμά ότι τελικά στο σύστημα θα εγγραφούν λίγοι γιατροί, καθώς τα κίνητρα δεν είναι ισχυρά και θα υπάρχει πρόβλημα με τα ραντεβού. Οι αμοιβές πάλι έχουν σχέση με την ηλικία των ασθενών. Δηλαδή, νομίζω 45 ευρώ το χρόνο ανά άτομο είναι για τους μεγάλης ηλικίας και 25% είναι για τους νέους. Το χρόνο. 25 ευρώ το χρόνο. Ναι. Και ανάμεσα έχει κάποιες διαβαθμίσεις, δηλαδή 30-35, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, όχι με τις χρόνιες παθήσεις που έχει, μόνο κριτήριο είναι η ηλικία. Φυσικά αυτό το 45 που λέτε για μεγάλη ηλικία είναι για να μας γράφετε τις συνταγές μόνο. Γιατί το 45, ας πούμε, ένα άτομο μεγάλης ηλικίας πρέπει να πάει προφανώς πιο πολλές φορές στο γιατρό. 45 λέτε όμως το χρόνο, δεν μου λέτε 45 σε κάθε επίσκεψη. Ακριβώς, ναι. Θα μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού μαζί σας, θα προλαβαίνουμε. Αυτό τώρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Πολύ φοβάμαι, όπως είπα, ότι όλη η υπόθεση θα καταλήξει σε φιάσκο. Ναι. Όπως το βλέπουν πολύ και η δικιά μου άποψη είναι αυτή, ναι, ότι δεν θα θελήσουν γιατροί να γραφτούν, γιατί θα δουν ότι δεν συμφέρει. Θα ασχολούνται πάρα πολύ χρόνο για πολύ λίγα χρήματα. Ναι. Λίγοι θα γραφτούν. Και ότι όταν φορτωθούν με 2.000 άτομα, επειδή και ο καθένας θα λέει, α, εγώ έχω το γιατρό, τον πάρω ένα τηλέφωνο να πάω από εκεί κτλ., θα γίνεται χαμός. Δεν θα μπορεί να τους εξυπηρετήσει όλους έγκαιρα. Είχαμε πει, ας πούμε, σας έχω πει και άλλη φορά, ότι θα θέλαμε να εγγυηθούν, όπως εμείς σαν ιδιώτες, όταν πάρει κάποιος τηλέφωνο, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα τον δούμε. Ναι. Όταν είναι ένα περιστατικό που δεν είναι προγραμματισμένο, δηλαδή ένα εμπείρητο κάτι που το έπασε τώρα, ναι, προσπαθούμε όλοι μέσα στην ίδια μέρα και αν δεν είναι δυνατόν την ίδια μέρα την επόμενη να τον εξυπηρετήσουμε σαν ασθενή. Όταν, ναι, είναι κάτι προγραμματισμένο για μια επανεκτέλεση ή κάτι, εντάξει, μπορεί να το πούμε, να το προγραμματίσουμε ήδη για μετά μια εβδομάδα, ή δύο, δεν υπάρχει. Τα έκτακτα τρόπο. Λοιπόν τι θα τα κάνετε, όταν θα έχετε και συγκεκριμένες ώρες εργασίας, λέμε. Ναι, εάν ένα σύστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο άρρωστος θα έχει τη δυνατότητα να δει τον γιατρό του μέσα στο επόμενο εργάσιμο, στην επόμενη εργάσιμη ημέρα το αργότερο, ναι, αυτό το θεωρώ αποτυχημένο.